Χαιρετίζω και εγώ τη σημερινή μας προσπάθεια να συνενώσουμε όσο μπορούμε όλους τους συλλόγους και στην Αθήνα και πανελλαδικά, γιατί νομίζουμε ότι το καλούν οι καιροί πλέον και τα πράγματα δεν θα μείνουν εδώ. Όλοι ξέρουμε και πολλοί υποψιάζονται ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει. Βλέπουμε το Εθνικό Σχέδιο για την Αναπηρία να μπαίνει σιγά σιγά σε εφαρμογή. Βλέπουμε το νέο ΕΣΥΝΑΣ μπαραλιάζει ό,τι έχει απομείνει από το δημόσιο τομέα της υγείας. Βλέπουμε την ακρίβεια να θερίζει ό,τι έχει απομείνει στις τσέπες μας και από τα μνημόνια και από τις περικοπές στους μισθούς. Και βλέπουμε και τον πόλεμο να είναι κάτω από τον μπαλκόνι μας, δίπλα μας. Άρα όλοι ξέρουμε ότι τα πράγματα θα δυσκολεύουν. Πιστεύουμε ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, να αγκαλιάσει όλους τους συλλόγους, οι σύλλογοι να αγκαλιάσουν όλα τα μέλη τους, έτσι ώστε και το αναπηρικό κίνημα να δώσει μια μεγάλη όθηση στην κατάκτηση των δικαιωμάτων και των ιδιαιτέρων, αλλά και των γενικότερων που αφορούν και τους ανάπηρους, όπως είναι η μισθή, όπως είναι το ζήτημα της υγείας κτλ. Νομίζω ότι σιγά σιγά πραγματικά θα ακουμπήσουμε τις ψυχές του κόσμου, γιατί παλεύουμε με τιμιότητα, με θάρρος, με πίστη στον αγώνα, στο συλλογικό, και αυτό πρέπει να το μεταδώσουμε και θα το κάνουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Χαιρετίζω λοιπόν τη σημερινή προσπάθεια και καλούμαστε όλοι να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό.